Sevgili yoldaşlar, Yunanistan Komünist Gençliği'nin yoldaşları, militanları, kardeş komünist partilerden yoldaşlar, dostlar, Türkiye Komünist Partisi adına sizleri büyük bir heyecanla ve içtenlikle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl Midilli'de bir araya gelişimizin ardından bu yılda liman kenti Volos'ta düzenlenen anti-emperyalist kampta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Αγαπητοί σύντροφοι, μέλη της ΚΝΕ, σύντροφοι των αδελφών κομμάτων, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, με μεγάλο ενθουσιασμό σας απευθύνω ένα συντροφικό χαιρετισμό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συναντιόμαστε ξανά, ένα χρόνο αφού ανταμώσαμε στη Μυτιλίνη, φέτος στο λιμάνι του Βόλου. Αυτή η εκδήλωση πραγματοποιείται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή των εξελίξεων στο υπεριαλιστικό σύστημα, όπου μεγάλες δυνάμεις συγκρούονται με σκοπό την εκμετάλλευση των λαών, ενώ ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου είναι πολύ άμεσος. Παρά τις μάταιες προσπάθειες και των δύο πλευρών να δικαιολογήσουν τις άθλιες πράξεις τους, αυτός ο πόλεμος είναι ένας άδικος, υπεριαλιστικός πόλεμος και έχει ήδη αφήσει τη μαύρη κοιλίδα του στην ιστορία. Το υπεριαλιστικό ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που προσπαθούν να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής του Ευρωατλαντικού Συμφώνου και να κυριαρχήσουν στο υπεριαλιστικό σύστημα με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών προκλήσεων, είναι υπεύθυνοι για αυτή την αιματοχυσία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, η καπιταλιστική Ρωσία, που προσπαθεί να επεκτείνει τη δική της περιφερειακή κυριαρχία και να έχει το δικό της λόγο στην υπεριαλιστική τάξη πραγμάτων, φέρει επίσης ευθύνη για αυτή τη μαύρη κοιλίδα. Είμαστε εδώ για να σταθούμε ενάντια σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς πολέμους, οι οποίοι δεν έχουν καμία άλλη λογική εξήγηση από το να διαιρούν τους εργαζόμενους για να έχουν μεγαλύτερα κέρδη καπιταλιστές. Είμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στις βάσεις, τα πυρομαχικά και τα αιματηρά σχέδιά τους. Είμαστε ενάντια στο να γίνουν οι νέοι μας πιόνια των υπεριαλιστικών οργανισμών. Η τουρκική κυβέρνηση υπέγραψε πρόσφατα το μνημόνιο που ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του ΝΑΤΟ και την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας σε αυτό. Βέβαια, η επιλογή της ένταξης αυτών των χωρών στο ΝΑΤΟ ήταν δεδομένη. Δεν ήταν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων και αυτό που υποτίθεται ότι ήταν στο τραπέζι ήταν η λεγόμενη ασφάλεια της Τουρκίας. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ο Ερντογάν χρησιμοποίησε αυτή την ατζέντα για να ανανεώσει τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ισχυρές υπεριαλιστικές χώρες. Απορρίπτουμε αυτές τις αιματοβαμμένες διαπραγματεύσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας είναι αποφασισμένο να σταθεί απέναντι τόσο στη φιλονατοϊκή αστική αντιπολίτευση, όσο και στη φιλονατοϊκή κυβέρνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας αντιτίθεται επίσης στο γεγονός ότι οι άρχουσες τάξεις στην Ελλάδα και την Τουρκία επενδύουν ταχύτατα σε εξοπλισμούς, στρέφοντας τον ένα λαό ενάντια στον άλλο, προωθώντας τα δικά τους ταξικά συμφέροντα ως εθνικά συμφέροντα και ταυτόχρονα συμμετέχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία με διάφορους τρόπους. Αγαπητοί σύντροφοι νεολαίοι, ξέρω ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς κάποιοι νέοι στην Ελλάδα σκέφτονται να μεταναστεύσουν από τη χώρα. Για τους περισσότερους από αυτούς, η συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα δεν έχει νόημα λόγω του ευρέως ατομικιστικού αισθήματος που διαδίδεται από την αστική ιδεολογία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν και για την Τουρκία. Οι νέοι ηλικίας 20 ή 30 ετών υποφέρουν από απόγνωση και κατάθλιψη. Περνούν τις πιο δραστήριες μέρες τους χωρίς δουλειά, χωρίς σκοπό και δυστυχώς χωρίς ελπίδα για το μέλλον. Αυτή είναι ακριβώς η στιγμή όπου οι κομμουνιστές πρέπει να παρέμβουν. Δεν είναι εξαιτίας της έλλειψης σπόρων ή ανθρώπινου δυναμικού που υποφέρουμε, είναι εξαιτίας μιας χούφτας πλούσιων ανθρώπων της αστικής τάξης που με τους πολιτικούς τους εκπροσώπους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη βία και άλλα εργαλεία εκμεταλλεύονται την εργασία μας και δεν μπορούμε να επωφεληθούμε από όλα αυτά που θα μπορούσαμε. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε απελπισμένοι για το μέλλον, αν αυτό το μέλλον κυβερνάται από τους εργαζόμενους που παράγουν τα πάντα. Αν μπορέσουμε να το πούμε αυτό στους φίλους μας, στους συμμαθητές μας, στους γείτονές μας,
θα πλησιάσουμε ένα βήμα παραπέρα προς τους στόχους μας. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ότι χθες τα 4 αδελφά κόμματα που βρίσκονται σήμερα εδώ είχαμε μια παραγωγική συνάντηση και κάναμε σημαντικά βήματα για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων μας για μια συμβίβαστη επαναστατική στρατηγική. Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, καθώς και η αντιπεριαλιστική εκδήλωση εδώ, θα σας δώσουν περισσότερη ενέργεια και έμπνευση για τα νέα μέτωπα του αγώνα που θα ανοίξουν. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το έργο σας εδώ είναι ένα σημαντικό λιθαράκι στον αντιπεριαλιστικό αγώνα των λαών. Ο αγώνας μας αργά ή γρήγορα θα επικρατήσει και στο μέλλον θα απολαμβάνουμε ευημερούσες, ελπιδοφόρες μέρες σε μια ισότιμη κοινωνία. Αυτό το λαμπρό μέλλον θα είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, υγεία και ακόμα μεγαλύτερη τόλμη, σύντροφοι. Ζήτω η αδελφοσύνη μεταξύ των εργαζόμενων λαών μας, ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός. Ζήτω η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Ζήτω η φιλία μεταξύ ΚΚΕ και ΤΚΠ.